Σήμερα έχω έρθει για ψάρεμα εδώ κοντά στην Αθήνα και δεν έχω ζωντανά. Δεν πειράζει, δεν υπάρχουν σκουπιές, είπαμε αυτή την εποχή. Το θέμα είναι ότι ενώ ένιωθα ότι κάτι μου λείπει, όταν μπήκα μέσα απελευθερώθηκα, ρε παιδί μου. Λέω αχ τι ωραία, δεν έχω ζωντανά, δεν έχω τέτοια, τέλος πάντων. Πιστεύω ότι και με τις σιλικόνες και με τους πλάνους, άμα βρεις ψάρια θα τα πιάσεις. Δυστυχώς για άλλη μία φορά, ενώ έλεγε ότι έχει άπνοια, δεν έχει άπνοια, έχει λίγο αέρα. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Έχω πάρει να κάνω και καθετή μαζί μου και LRF. Φυσικά αυτά για να τα κάνω πρέπει να πέσει ο αέρας. Πιστεύω ότι θα πέσει. Ίσως κρατάει μόνο τώρα το πρωινό. Λοιπόν, οπότε όλα καλά. Αυτό έχω δολώσει εδώ πέρα μία μεγάλη σιλικόνη, άμα βρω κανένα μαύρο. Μία μικρή εδώ, νάτι, άμα βρω τίποτα συναγρίδες, και είμαστε έτοιμοι. Ευτυχώς που με αυτό τον αέρα έχω τη Haswing, την Gaman, και με κρατάει, γιατί αλλιώς δεν ψάρευες. Το πρώτο μέρος που θα πάω να δω είναι αυτό το μέρος που σε ένα προηγούμενο βίντεο έπιασα ένα ροφό στο κεφάλι μιας ξέρας. Το είδατε το βίντεο. Εύχομαι να πιάσω ένα μεγάλο ψάρι γρήγορα, να σηκωθώ και να φύγω. Μην σας λέω ψέματα. Να πάω στο παιδί μου. Λοιπόν, όλα καλά, ας μας πάει καλά σήμερα. Καλοκαιράκι είναι. Για όλα τα άλλα αυτό είναι καλό, για το ψάρεμα είναι κακό. Μια χαρά. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Το χτύπησε, αλλά δεν πιάστηκε. Πρέπει να είναι συναγρίδα. Το έχει 4 συνεχόμενα δόντια. Λοιπόν, έχω και κάτι σουπιές που είναι σαν να τις έχει πατήσει τρένο. Κατεψυγμένες χάλια, τις οποίες είχα έτσι, ξέρεις, παίρνω πάντα 2-3 έτσι κατεψυγμένες για κάνα καλαδούρι, ας πούμε, στην περίπτωση που βρω ψάρια και δεν τσιμπήσουνε, αφήνω ένα καλαδούρι εκεί, φεύγω και γυρνάω, μετά μπορεί να τους έρθει όρεξη. Καλαδούρι είναι καλή περίπτωση. Λοιπόν, θα δοκιμάσω και με αυτές τις σουπιές. Βασικά βάλω μία σεζόκα, έτσι, για το γαμότο, να περάσω πάνω από αυτό το σημείο, και μετά θα τις βάλω σε καλαδούρι και να τις αφήσω εδώ. Έχω σταματήσει με την άγκυρα πάνω από την ξέρα. Θα προσπαθήσω λίγο να κάνω jigging. Θα ρίξω προς τα βαθιά και μακάρι να πετύχει. Ελπίζω να φαίνεται λίγο το καλάμι. Προσπαθήσω να μείνω κοντά στο βυθό όσο γίνεται. Πέντε-έξι βολές και είμαι εντάξει. Θα αλλάξω μέρος. Να το. Για να δούμε. Ήταν ένας πολύ μεγάλος καρμός. Ωραίο. Εντάξει. Πάμε πάλι. Ήταν ένας πολύ μεγάλος καρμός, αλλά έφυγε εδώ μπροστά. Τώρα δεν ξέρω αν φάνηκε. Μπορεί και να φάνηκε. Λίγο. Εντάξει. Πήρα, κάτι πήρα. Για να δούμε. Μικρό είναι, αλλά κάτι είναι. Μάλλον είναι σκαρμός πάλι. Για να δούμε. Ναι. Να το. Μεγάλος σκαρμός, έτσι. Να τον. Πω. Επιθετικό ψαρί, ωραίο μέγεθος όμως. Πολύ ωραίο. Δεν έχει τίποτα άλλο εδώ. Αυτό καλό είναι. Φεύγουμε. Δεν βλέπω φως με τα μεγάλα. Τα μεγάλα ψάρια εννοώ. Ψάχνω σιλικόνες από εδώ, από εκεί. Έχω ψαρέψει με ό,τι τρόπο μπορώ, με τεχνητό. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω ψάρια. Δεν είδα ψάρια, δηλαδή δεν είχε. Και σε ένα σημείο που κάτι είχε εκεί πέρα πήρα μια δαγκωματιά στη μεγάλη σιλικόνη, αλλά δεν ήταν για τη μεγάλη σιλικόνη αυτό το ψάρι που δάγκωσε, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω τώρα είναι το εξής. Θα πάω και θα κλείσω τους λογαριασμούς μου με τα μεγάλα ψάρια για σήμερα. Τι εννοώ, θα πάω να μαζέψω και τα καλαδούρια δηλαδή. Να τα τσεκάρω τουλάχιστον. Και μετά θα κάνω καθετή. Τέλος. Θα κάνω λίγο καθετούλα. Και ελπίζω να πιάσω ψαράκια. Ίσα ίσα έτσι για να πάει καλά η μέρα, να βγει και το βίντεο. Τι να κάνουμε, δεν έχει κάθε μέρα μεγάλα. Α, δούμε. Για να δούμε εδώ, έχει τίποτα. Ούτε εδώ. Όχι, κάτι έχει. Αυτό είναι βραχωμένο. Για να δούμε. Έλα, μπράβο, ωραίος. Εδώ έχουν κοπεί αυτά. Κάτι τη βρήκε, τη σουπιά, κάτι τη χτύπησε, αλλά ή ήταν σμέρνα και τα κόψε, ή ήταν πολλή ώρα πάνω και τα κόψε. Έχω αρματοσχές εδώ, έτοιμες, αλλά έχω και μία αρματοσχέα συγκεκριμένη που έχω ετοιμάσει με τα γκίσια πάνω εδώ. Θα βάλουμε και ένα βαριδάκι. Άκη το βαριδάκι μας. Έτοιμος, κομπλέ. Καλαμαράκι Παταγωνίας. Ελπίζω να μην μου αρχίσετε πάλι τα ίδια. Ψαρεύεις καθετή με καλάμι casting και αυτά τα ωραία τα περίεργα. Δεν είναι καλάμι casting. Είναι καλάμι καθετής. Βασικά αυτό είναι καλάμι καθετής. Τα άλλα δεν είναι. Λέμε τώρα. Δεν θα σας εξηγήσω τεχνικά τι και πώς, γιατί θα το κάνει ο Άκης ο Τηνιακός. Λοιπόν, η αρματοσιά μου έτοιμη εδώ. Την περνάω πάνω. Σιγά σιγά ξετυλίγω. όπως μου τα έχει πει ο Άκης, ο οποίος Άκης σε μελλοντικά βίντεο αρκετά θα μας εξηγήσει τα πάντα για την καθετή. Λοιπόν, και έτοιμο το καλάμι μας. Α, τώρα για να έχω ένα περιθώριο, όχι εντάξει, άσκω και αυτό εκεί πέρα, δεν ενοχλεί. Λοιπόν, λωρίδα καλαμαράκι Παταγωνίας θα δολώσουμε. Κάτσε να φτιάξω μερικές έτσι λωριδίτσες, να δούμε ανάλογα, έτσι τρώγοντας έρχεται και η όρεξη, να δούμε και τι έχει κάτω ή αν θα φύγουμε πάμε πιο πέρα. Δεν ξέρω απαραίτητο ότι θα κάτσουμε εδώ. Κάθομαι εδώ τώρα επειδή βλέπω ότι έχει πολύ ψηλό. Να το έτοιμο. Κάτσε να πηδώσουμε και αυτό. Προσπαθήσω να γυρίσω λίγο την κάμερα τώρα να κοιτάει εκεί προς το καλάμι. Για να δείτε τις τσιπιές. Μεγάλη αρματοσιά, πάνω από 2 μέτρα. Ωραία, για να γυρίσουμε από εδώ. Ελπίζω εδώ να φαίνεται. Οπ, να το. Φαίνεται η τσιπιά. Φαίνεται. Το ένα το έχω πιάσει σίγουρα, να το. Κάτσε να δούμε τι είναι. Για να δούμε. Χάνος. Δεν θέλουμε χάνος όμως εμείς, δυστυχώς. Κρεμμύδι, κόκκινη καλόγρια. Α, είναι γεμάτο τέτοια. Πανέμορφο ψάρι πάντως ενιδρίου, Έχουμε αυτά τα ωραία του ψαρέματος. Έχει καλαμάρια, δεν έχει ψάρια. Αχ, δεν πειράζει. Πέφτει ο ήλιος σιγά σιγά, πέφτει. Έχουμε ακόμα, είναι 5,5 ώρα. Αλλά μιας και είναι 5,5 ώρα, λέω να πάω να ψαρέψω καλαμάρια. γιατί δεν βρίσκω ψάρια, δεν είδα ψάρια καθόλου. Ας πάω να ψαρέψω καλαμάρια, είναι ωραίο ψάραμα, έχει και πολλά, θα το διασκεδάσουμε πρώτον και δεύτερον θα φάμε και πάρα πολύ ωραίο μεζέ. Πάμε, φύγαμε. Μιας και δεν έπιασα ψάρια, θα πάει το καλαμάρι σύννεφο. Να ξεαυτώσω που λέμε. Για δούμε. Κατεβάζουμε. Για να δούμε. Θα πάρουμε κατευθείαν καλαμάρι, τα βλέπω. Για να δούμε. Έχω βίντεο στο κανάλι, το οποίο λέει πως έχω φτιάξει την αρματοσιά, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή στο κανάλι μου, δεν κάθομαι να τα λέω τώρα. Για να δούμε. Πάντως έχει σίγουρα καλαμάρια, τα βλέπω. Είναι πάνω από λίγο άμμο και τραγάνα. Για να δούμε. Κατευθείαν επάνω ρε παιδιά. Το πήρα κατευθείαν. Έλεγα πας και πάρω και δεύτερο, αλλά πά. Απευθείας μιλάμε. Δεν πρόλαβε να πατώσει. Για να δούμε. Πρέπει να μου έφυγε το ένα. Καμότο. Είχα πιάσει κι άλλο πάντως. Βρήκαμε καλαμάρια. Καλό είναι αυτό. Μπορεί να μας δώσει και κάνα ψαράκι. Α, έχει πολλά. Καλά πάει έτσι. Με αυτά τα δολώματα κάτι μπορεί να γίνει. Δύο πέρας. Πρέπει να οκιάσει δύο. Ένα. Ένα, θα το αφήσω να πιάσω κι άλλο, κοίτα. Θα τα διώσει. Έχουν μπει καμιά δεκαριά μέρες τώρα. Πρέπει να πιάσα και δεύτερο. Καμιά δεκαριά μέρες έχουν μπει. Ναι. Εντάξει, εποχή τους είναι. Εποχή τους είναι. Έχεις ψαρέψει πάλι εδώ. Για καλαμάρια ή για ψάρεμα. Για καλαμάρια. Καλαμάρια όχι. Ναι. Απλά σαν μάρκα πια να πάρω. Η Haswing δεν σου κάνει. Είναι μεγάλο το σκάφος σου για... Μεγαλώσανε επικίνδυνα. Μεγαλώσανε επικίνδυνα, δεν τα θέλω. Καλά μεγέθη είναι αυτά ρε. Καλά μεγέθη είναι για δόλωμα. Θα φάμε τηγανιτό καλαμαράκι. Κατευθείαν. Bye-bye. Εν τω μεταξύ πιάνονται και καλά, έτσι. Ωραία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ή έχω πιάσει δύο. Εκεί που κούναγα το καλάμι, γκουπ. Ένα είναι. Απλά είναι λίγο πιο μεγάλο. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Λοιπόν, έπιασα καλαμάρι από την ουρά. Έπιασα καλαμάρι από την ουρά. Να το. Αυτά είναι. Όταν φαίνεται τα καλαμάρια δεν χρειάζεται να κάνετε κενό. Αν κάνετε κενό μπορεί να τα χάσετε. Να πάρε. Εδώ. Αυτό ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Βασικά μπορεί να μην είχε ψάρια, αλλά έπεσα επάνω σε καλαμάρια, τα οποία καλαμάρια αξίζουν με δύο τρόπους. Ένα σαν δολώματα, δηλαδή βρήκαμε ένα στίγμα το οποίο θα μας δίνει καλαμάρια όταν μπουν τα ψάρια. Εντάξει, αλλά είναι και ωραία για, για το φαγητό, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Έβγαλα αρκετά, έβγαλα δηλαδή πάνω από 15-20. Δεν εντόπισα καμία διαφορά στις καλαμαριέρες. Όπου να είναι έπιανε. Θα τα μοιραστώ με τον αδελφό μου. Θα φάμε καλαμάρι, τηγανιτό καλαμαράκι, ο Μπέμπης. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Το ψάρεμα δεν είναι συνέχεια επιτυχία. Μην νομίζετε ότι αν έχεις όλα τα εργαλεία, αυτό που ακούτε λένε μερικοί, α, έχει όλα τα εργαλεία, ας πούμε, εντάξει, είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Καμία φορά δεν βρίσκεις ψάρια. Δεν έχει ψάρια εκεί που περνάς. Καμία φορά έχει ψάρια, δεν τρώνε. Δηλαδή, μην το παίρνετε έτσι αψήφιστα ότι είναι εύκολο. Εγώ σήμερα έφαγα όλη τη μέρα μου στη θάλασσα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να καταλήξω να ψαρεύω. Καταλήξω, δεν είναι κακό, αλλά δεν είχα έρθει γι' αυτό. Για να ψαρέψω καλαμάρια. Αυτό που σας προτείνω γενικά και στο ψάριμα βάρκας και απ' έξω, γενικά σαν νοοτροπία να το έχετε, να έχετε λίγο απ' όλα μαζί σας. Δηλαδή, κάνα 2-3 καλαμαριέρες. Ας πούμε τώρα εγώ είχα μία αρματοσιά και πιάσα καλαμάρια. Εντάξει. Να έχετε μία σιλικόνη, 2-3 ψαράκια, κανένα πλάνο, καμιά ζόκα. Απ' έξω να έχετε λίγο το LRF μαζί, κανένα ψαράκι. Ποτέ δεν ξέρετε όταν πηγαίνετε στη θάλασσα που θα πέσετε. Λέμε πάω για μουρμούρες, ας πούμε. Πας για μουρμούρες και έχει κάτι άλλο. Πας εκεί που πας για μουρμούρες, ας πούμε, και είναι γεμάτο κοκάλια. Δηλαδή, επειδή πήγες για μουρμούρες, δεν πρέπει να έχεις. Φτιάξτε τα ψαρικά σας έτσι ώστε να έχετε απ' όλα λίγο. Κάναμε και την καθετούλα μας. Δεν βρήκα ψάρια, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τέλος πάντων, αυτά. Να είστε καλά. Θα περάσουν αυτές οι εποχές τώρα οι καλοκαιρινές. Θα έρθουν και καλύτερες ψαρευτικά εποχές. Δεν ανησυχώ καθόλου. Ό,τι βίντεο σας στερήσω από τον Αύγουστο, το Σεπτέμβρη θα είναι διπλά. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέρτο παιχτάρα. Ωραία μεγάλε. Ας τα τσιμπάει. Τι τεράστιο. Φύγε κουλό, έκραγα, φύγε. Γεια σου ρε Χριστοφοράκλα. Πιάσω ρε, πιάσω ρε. Σε θέλω να σε έχω τώρα παιδί μου.